Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Αναλαμβάνει καθήκοντα η νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο όνομα της Αγίας και Ομουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Το διευρυμένο κυβερνητικό σχήμα, που αποτελείται από 63 υπουργούς, αναπληρωτές και υφυπουργούς, εκ των οποίων οι 20 είναι εξοκοινοβουλευτικοί και οι 15 γυναίκες, ορκίστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Νιώθουμε πάρα πολύ ωραία. Νιώθουμε χαρά και σήμερα είναι η τελευταία μέρα που είμαστε έτσι χαλαροί. Από αύριο αναλαμβάνουμε και ξεκινάμε το έργο. Οπότε σήμερα μπορούμε να είμαστε λίγο ήρεμοι. Θα εργαστούμε με σκληρή δουλειά, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στο εθνικό ρόλο που έχει το συγκεκριμένο Υπουργείο. Μαζί με την Υφυπουργό θα προσπαθήσουμε πρώτα απ' όλα να οργανώσουμε πολύ καλά αυτό το νέο Υπουργείο. Ξέρετε ότι αυτό θα είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Η μοναδική απουσία που καταγράφηκε από την τελετή ορκωμοσίας ήταν αυτή της νέας αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη, που διαγνώστηκε θετική στον κορονοϊό. Η ομάδα είναι εξαιρετική και ο Πρωθυπουργός μας έχει δώσει σαφείς κατευθύνσεις. Καλή δύναμη σε όλους. Πολύ δουλειά, σηκωμένα μανίκια. Το παρόν στην τελετή έδωσαν και τα μέλη των οικογενειών των στελεχών της κυβέρνησης, με τη συγκίνηση να περισσεύει και τη σέλφι να μην λείπουν. Να δουλέψουμε σκληρά όλοι μαζί για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των Ελλήνων. Οι νέοι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί ορκίστηκαν με θρησκευτικό όρκο, με εξαίρεση το νέο υφυπουργό εργασίας Πάνο Τσακλόγλου, που έδωσε πολιτικό όρκο. Σκληρή δουλειά, λίγα λόγια, σεμνότητα, ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα. Ακολούθησαν οι τελετές παράδοσης παραλαβής των Υπουργείων. Στρέφω σε ένα χώρο για να υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις τον πιο κρίσιμο, παραγωγικό και δημιουργικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, που προσφέρει τα μέγιστα και στην ελληνική κοινωνία. Τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικά και για τον ελληνικό τουρισμό. Η Ελλάδα, με τις τεράστιες δυνατότητές της, μπορεί και πρέπει να αντιμετωπίζει όλες τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά της. Όπως έχω επανειλημμένα τονίσει και με την προηγούμενη κυβερνητική μου ιδιότητα, δεν συνιστά απλό καθήκον, αλλά συνταγματική υποχρέωση, η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Αποτελεί χρέος μας να υπερασπιζόμαστε καθημερινά και αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την εθνική μας υπόσταση. Κύρια μέρημνά μου, υπήρξε η διατήρηση, ενίσχυση και δημιουργία φιλικών διάβλων επικοινωνίας με ξένους ομολόγους μου. Μπορείτε να θεωρήσετε δεδομένο ότι αυτό θα γίνει το πρώτο πλήρως ψηφιακό Υπουργείο με απλούστευση γραφειοκρατικών διαδικασιών που δεν θα σας ταλαιπωρεί. Συμπόρευση με τους εργαζόμενους, αλλά ταυτόχρονα με τον πήχη και το φρόνημα ψηλά, για να επαναθεμελιώσουμε όλοι μαζί το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου σε πλήρη σύνθεση θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου, οπότε και τα μέλη της κυβέρνησης θα παραλάβουν τους μπλε φακέλους που περιλαμβάνουν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης τους.